κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog μας. Το σημερινό vlog μας, εγώ είμαι παρουσιάστρια. Κλασικά. Και όπως βλέπετε, είμαι στο δωμάτιο. Έχω ξεκινήσει το μακιγιάζ μου, διότι θα φύγουμε και θα πάμε για καφέ. Ναι! Επιτέλους αποφασίστηκε και θα γίνει πράξη. Θα πάμε για καφέ, θα πάμε μια βόλτα στο Ρέθυμνο, ενδεχομένως θα πάμε και για φαγητό, θα δούμε αν μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα. Γιατί πόσο καιρό έχω να βγω, ξέρετε, πάρα πολύ καιρό έχω να βγω. Οπότε ετοιμάζομαι, γιατί θα έρθει ωστόσο ο Νίκος, γιατί λείπει, και θα μου αρχίζει τις κόρνες από κάτω. Και μου λέει, άντε ακόμα, δεν είσαι έτοιμη. Οπότε είμαι στη φάση που έχω κάνει τη βάση μου, σας την έχω δείξει πάρα πολλές φορές. Και θα έρθει επίσης και μακιγιάζ με καινούργια προϊόντα σε λίγες μέρες. Και θα συνεχίσω, θα βάλω λίγο ρουζάκι. Και θα συνεχίσω το μακιγιάζ μου, δεν θα κάνω τίποτα σπουδαίο γιατί βιαζόμεθα. Θέλει να φύγουμε γιατί έχει μια δουλειά πιο μπροστά. Οπότε καταλαβαίνετε, τα συνδυάζουμε πάντα όλα μαζί. Είναι πρακτικό μυαλό. Σου λέει με ένα μπάρο δύο τριγώνια και θα την πάω βόλτα και θα συνδυάσω και δύο-τρεις δουλειές. Έβαλα λίγο ρουζόκι. Θα βάλουμε και λίγο highlighter. Γιατί που πας χωρίς highlighter? Παιδιά, είμαστε στο Ρέθυμνο! Ήρθαμε και κάνουμε βόλτα! Μετά από πάρα πολύ καιρό! Τρέχουνε κιόλας! Ευχαριστούμε! Πας καλά!
Παιδιά, η φάση είναι, είμαι στο αμάξι, περιμένω τον Νίκο, διότι σταμάτησε να πάρει κάτι να φάμε, κάτι λίγο, και τον περιμένω να έρθει. Για κάποιο λόγο νιστάζω. Με ματιάξανε, άμα ξέρετε να ξεματιάζετε, ξεματιάστε με, δεν είμαι πολύ καλά, έχω πονοκέφαλο, ζαλίζομαι. Δεν είναι για να βγαίνω. Εν τω μεταξύ έκανε ψοφόκριο και εγώ έβαλα αυτό το ζακετάκι και το μαλλινάκι μου, τέλος πάντων, δεν το λες και πολύ χοντρό. Και δεν την παλεύω καθόλου. Αυτά. Ο Νίκος αργεί να έρθει. Μάλλον δεν ήταν έτοιμα τα πράγματα. Πάμε σπιτάκι μας να βάλουμε να δούμε καμιά ταινιούλα, να παίξουμε με τα παιδάκια μας. Και θα σας μιλήσω και από εκεί, να σας χαιρετήσω, να κλείσουμε αυτό το βλογκάκι. Ελπίζω να σας άρεσε η σημερινή ημέρα και που σας πήρα μαζί μου. Θα το ξαναεπιχειρήσω αν έχει βγει καλό. Είμαι και λίγο ντροπιάρα να σας πω την αλήθεια. Δεν θέλω να με βλέπει ο κόσμος να κρατάω την κάμερα. Ακόμα έχω ένα ταμπού. Αλλά θα το ξεπεράσω. Θα το ξεπεράσω και αυτό. Αυτά. Τα λέμε σε λιγάκι. Παιδιά, καλημέρα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έκλεισα χθες το βίντεο. Πήγα και τσιμήθηκα. Γυρίσαμε κουρασμένοι. Έκανε πάρα πολύ κρύο. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο το ξέχασα, οπότε ήρθα εδώ σήμερα να σας πω ένα αντίο, να κλείσω αυτό το vlog μας, θα τα πούμε στο αυριανό vlog μας. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας φάνηκε ενδιαφέρον, κάπως λίγο διαφορετικό, δεν θυμάμαι τι έχω τραβήξει. Θα έρθουν πολύ πιο όμορφα, προσπαθώ να κατεβάσω ιδέες γιατί λίγο κάπως έχω κολλήσει. Πείτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια ιδέες. Οι μόνες ιδέες βέβαια που δώσατε είναι να βάλω τον Νίκο να μαγειρέψει. Βέβαια εμένα δεν με ρώτησε κανείς. Γιατί θα μου κάνει την κουζίνα, θα μου την κάνει χάλια. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ αν τον βάλω φέτο να κάνει κανένα τέτοιο challenge. Πρέπει να είμαι προετοιμασμένη ψυχολογικά, να έχω πάρει κανένα υπογλώσιο και μετά ίσως τον βάλω να κάνει κάτι εύκολο. Αυτά, θα τα πούμε στο αυριανό vlog μας, φιλάκια πολλά. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, μία εγγραφή στο κανάλι και ακολουθήστε με και στο Instagram γιατί τρέχει ήδη giveaway και θα έρθει κι άλλο. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Γεια! Yeah!